minute round boxing match in the minus 61 kilo CFC division, brought to you by Breeze Group. Introducing first, fighting out of the blue corner, this man is a boxer holding a record of 2 wins, 0 losses, weighing in at 61.8 kilos, representing Hellas Combat Jiu-Jitsu Team Greece, Gela Odisvili! And now, his opponent, a boxer holding a record of 7 wins, 3 losses, weighing in at 67 kilos, representing KD Boxing Club, Paphos, Cyprus, Ilia! And when the action begins, our referee in charge, Antonis Pithas. After the end of the fight, Breeze Group will award the winner. Round 1. Ο επόμενος αγώνας είναι αγώνας πυγμαχίας στην κατηγορία μείον 67 κιλών με 3 γύρους των 3 λεπτών. Στην μπλε γωνία, Γκέλα Οντισβίλη, πυγμάχος με 2 νίκες και 0 ήττες, αντιπροσωπεύει το Hellas Combat Jiu-Jitsu Team της Ελλάδας. Στην κόκκινη γωνία, Ηλία Ηλίας, πυγμάχος και αυτός με 7 νίκες και 3 ήττες, αντιπροσωπεύει το KD Boxing Club, Πάφος Cyprus. Εδώ να πούμε ότι αυτός ο αγώνας είναι αγώνας πυγμαχίας όπου επιτρέπονται μόνο χτυπήματα με τα χέρια. Έχουμε ο Ηλία προσπαθεί να κρατήσει την απόσταση. Έχει μια διαφορά ύψους. Τον Ηλία να μετράει συνεχώς την απόσταση και να κρατάει την απόσταση με το αριστερό του χέρι. Ένα όμορφο δεξί over από τον Ηλία. Ξανά ένα δεξί από τον Ηλία. Να αναφερθούμε εδώ ότι οι πυγμάχοι συνήθως αγωνίζονται σε τετράγωνα ring. Είναι από τις λίγες φορές που πυγμάχοι μπαίνουν μέσα σε οκτάγωνο, είναι ένας άγνωστος χώρος για αυτούς. Βλέπουμε τον Ηλία όμως με ένα όμορφο συνδυασμό αριστερό το hook, δεξί hook. Ο Ηλία ότι κρατάει τις αποστάσεις, περνάει τα χτυπήματα. Ο Ντισβίλη αυτό που θα έπρεπε να κάνει και δεν τον βλέπουμε να το κάνει είναι να προσπαθήσει να κλείσει την απόσταση. Βέβαια, ίσως να δυσκολεύεται και λόγω του ring, το ότι υπάρχουν πολλές γωνιές στις οποίες μπορεί να κινηθεί ο Ηλία. Ο Ηλία πολύ έξυπνα κρατάει την απόσταση του. Περνάει χτυπήματα, κερδίζει τους πόντους. Βλέπουμε εδώ άλλο ένα, δύο χτυπήματα από τον Ηλία. Που μπαίνει πιο επιθετικά τώρα, μπαίνει με 4 χτυπήματα, βγαίνει. Πολύ έξυπνο παιχνίδι μέχρι στιγμής από τον Ηλία, ο οποίος φαίνεται να έχει αντιληφθεί το πως δουλεύει το οκτάγωνο. Κινείται περιμετρικά, κρατάει απόσταση, χτυπάει, φεύγει. Ο Τισβίλη προσπαθεί να βρει λύσεις. Ξανά εδώ η Ηλία, πέρασε 4-5 χτυπήματα. Βγήκε. Και εδώ βλέπουμε ένα πολύ όμορφο δεξί από τον Ηλία, το οποίο έριξε knockdown τον Οντισβίλη, ο οποίος πάει στο μέτρημα. Και ο αγώνας συνεχίζεται. Βλέπουμε εδώ ξανά σε replay το δεξί, πολύ όμορφα, καθώς έμπαινε ο Οντισβίλη. Βλέπουμε τον Ηλία τώρα ότι τέλος του πρώτου γύρου. Ένας ξεκάθαρα ως γύρος για τον Ηλία.
turn your attention to the giant screen to see a few clips from that round. Round two. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον δεύτερο γύρο. Για να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει ο Τισβίλη μετά από το knockdown που δέχτηκε από τον Ηλία. Ένα πολύ όμορφο δεξί. Οι αθλητές συναντώνται στο κέντρο, ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Με τον Τισβίλη ότι προσπαθεί να μπει πιο επιθετικά. Χάνει τον βηματισμό του, γλιστράει. Ο Ηλία και πάλι κρατάει την απόστασή του, προσπαθεί να περάσει χτυπήματα, ενοχλεί εκεί με τον direct. Ξανά ο Ηλία παίρνει ένα όμορφο δεξί hook. Ο Ηλία που παρακολουθεί τον αντίπαλό του βλέπει όταν προσπαθεί να μπει βιαστικά, αλλάζει γωνία, χτυπάει το δεξί του hook. Πάλι ο Ηλία επιχειρεί με ένα συνδυασμό εκεί. Μπαίνει, βγαίνει, όμορφα κινείται ο Ηλία. Ξανά τον jab. Πολύ όμορφο χτύπημα στον κορμό από τον Ηλία. Ξανά ένα δεξί overhook από τον Ηλία. Ο Τισβίλη, πέραν το ότι δεν φαίνεται να έχει βρει τις λύσεις για να μπορέσει να μπει κοντά στον Ηλία, φαίνεται να έχει κουραστεί κιόλας. Εκεί ο Ηλία συνεχώς ενοχλεί με το αριστερό jab. Βλέπουμε ξανά τον jab του Ηλία, το οποίο αρχίζει να βασανίζει τον Τισβίλη προφανώς. Ένα δεύτερο λεπτό ακόμη. End of second round. Coach is in. With a pocket full of shell.
clips from the round on the giant screen. Seconds out. Μας έδινε να ξεκινήσουμε τον τρίτο γύρο. Round two. Round three, rather. Είστε έτοιμοι και ο τρίτος γύρος ξεκινάει. Οι δύο αθλητές συναντώνται στο κέντρο του ρινγκ. Βλέπουμε και πάλι τον Ηλία να προσπαθεί να κρατήσει την απόσταση με το αριστερό. Δεν είναι επιθετικά εκεί ο Ηλία. Βλέπουμε το Τισβίλι που προσπαθεί να μπει με swings, περάσει κάποια χτυπήματα. Ο Ηλία όμως κρατάει και πάλι την απόστασή του. Λέω ο οποίος νιώθηκε καθησυχασμένος, νομίζω ότι κέρδισε τους δύο πρώτους γύρους. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να περάσει τον τρίτο γύρο. Βλέπουμε ότι δεν τον πολύ απασχολεί να περάσει κάποια χτυπήματα. Κρατάει την απόστασή του, αποφεύγει τον Τισβίλι. Περνάει και τον τζαμπ. Είμαι και πάλι τον Τισβίλι ότι προσπαθεί να μπει όσο πιο δυνατά μπορεί. Κλείνονται, τους χωρίζει ο διαιτητής. Εδώ βλέπουμε ένα όμορφο δεξί hook από τον Ηλία, ο οποίος συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τη βιασύνη του Τισβίλι. Κάθε φορά προσπαθεί να μπει βιαστικά, ανοίγεται, ο Ηλία το βλέπει. Ένα όμορφο τυρέξ στον κορμό από τον Ηλία. Προσπαθεί να περάσει ένα δεξίο overhook ο Ηλία. Δέκα δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Νομίζω ο νικητής του αγώνα θα είναι η Ηλία. Θα δείξει απόφαση των τριτών όμως οι δύο αθλητές πάνε. End of round 3. Thank you.
Ladies and gentlemen, we go to the judges' scorecards for a decision. Declaring the winner by unanimous decision, in the red corner, Elias Eames.